Καλημέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου και εμένα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω θερμά τους οργανωτές, την Ethos Media και την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων, Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για την πρόσκληση σε αυτό το εξαγωγικό συνέδριο για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ήμουνα εδώ το πρωί και άκουσα τις εισηγήσεις των ομιλητών κατά σειρά του κυρίου Φαρμάκη, του υφυπουργού κυρίου Κούρκουλα και του κυρίου Ράχενμπαχ. Και αισθάνθηκα φεύγοντας, διότι έφυγα μετά λόγω της επισκέψεως του Βούλγαρου Προέδρου, σκέφτηκα ότι τι άλλο έχω να προσθέσω εγώ. Μετά από αυτές τις πολύ έτσι, εμπεριστατωμένες ομιλίες, και γι' αυτό αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να επιχειρηματολογήσω λίγο πιο οικονομικά πάνω στην ανάγκη για εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Όλοι ξέρουμε ότι η εξωστρέφεια είναι ένα θετικό χαρακτηριστικό για μια οικονομία. Όλοι μιλάμε για την εξωστρέφεια ως ένα μέσον για την έξοδο από την κρίση. Αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Μπορεί να ακούγεται απλουστευτικό, αλλά ολόκληρο το πρόγραμμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, της δημοσιονομικής προσαρμογής των μνημονίων 1 και 2, αποσκοπεί στην τελική ανάλυση στο να κάνει την Ελλάδα μια χώρα που να μπορεί να πουλήσει περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες στο εξωτερικό. Και αυτό το εννοώ με την ευρεία έννοια, να πουλήσει επίσης και τη δυνατότητα σε ξένους επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα να επενδύσουν. Άρα η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια αποτελούν το απόλυτο κλειδί για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Όταν ξέσπασε η κρίση, είχαμε ένα από τα μεγαλύτερα ελλείμματα. Είχαμε ένα από τα μεγαλύτερα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στον κόσμο. Είχε φτάσει περίπου το 15% του ΑΕΠ. Ο κύριος Ράχενμπαχ είπε 18%. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το νούμερο, αλλά είναι τρομακτικό. Στο τέλος του 2011 μειώθηκε κατ' εμέ στο 8,6. Ο κύριος Ράχενμπαχ είπε 6,5 κάπου εκεί, που είναι πολύ εντυπωσιακό. Παρ' όλα αυτά, το ποσοστό είναι ακόμα 3 με 4 φορές μεγαλύτερο από αυτό των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Το έλλειμμα στην Ελλάδα καλύπτεται από ένα μη διατηρήσιμο επίπεδο εξωτερικού χρέους που οι αγορές, ως γνωστόν, δεν είναι πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν πλέον. Άρα καλύπτεται από αυτό που αποκαλούμε επίσημες πηγές, δηλαδή τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι δανειστές μας θεωρούν ότι η κατάσταση αυτή είναι προσωρινή. Η Ελλάδα θα πρέπει κάποια στιγμή να φέρει αυτό το έλλειμμα κάτω στο μηδέν. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τους εξής δύο τρόπους. Είτε η Ελλάδα θα εξάγει περισσότερο, είτε θα ξοδεύει λιγότερο. Εάν επιλέξουμε την δεύτερη μέθοδο, θα πρέπει να υποστούμε μια περαιτέρω συρρήκνωση του ΑΕΠ της τάξης του 25%. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα για κάθε 4 ευρώ που περικόπτονται, μόνο το 1 ευρώ αφορά στον εξωτερικό τομέα. Η άλλη λύση αυτή της αύξησης των εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών προϋποθέτει μία αύξηση τουλάχιστον της τάξης του 35% με 50% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Δηλαδή, θα πρέπει να αυξηθούν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από σχεδόν 50 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν στα τέλη του 2011 στα 62 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν οι εισαγωγές για να καλυφθεί το έλλειμμα. Η διαφορά αυτή των 12 δισεκατομμυρίων μοιάζει να είναι περίπου το 1/4 των εξαγωγών. Αλλά για να καλύψουμε αυτό το κενό, θα πρέπει να εξάγουμε πολύ περισσότερο από αυτό το 25%. Γι' αυτό είπα μέχρι και 50%, διότι όπως ξέρετε και οι εξαγωγές εμπεριέχουν εισαγωγές. Οπότε είναι σαν το σκύλο λίγο που κυνηγάει την ουρά του μέχρι που τελικά τη δαγκώνει. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να εξάγουμε αγαθά και υπηρεσίες που ισοδυναμούν μόνο με το 22% του ΑΕΠ μας,
όταν η Πορτογαλία εξάγει το αντίστοιχο του 31%, η Σερβία το 35%, η Βουλγαρία το 58% και το Βέλγιο το 80% του ΑΕΠ. Ακούγεται σαν τεράστια πρόκληση. Προϋποθέτει την πλήρη αναμόρφωση και αναδιοργάνωση της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει οπωσδήποτε να διευρύνει την εξαγωγική της βάση. Ο τουρισμός μόνος του δεν φτάνει. Εδώ, ιδανικά, η χώρα μας θα έπρεπε να χρηματοδοτεί θεσμούς που επενδύουν σε εξειδικευμένες υποδομές, στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού και στην έρευνα και τεχνολογία, προς όφελος των εξαγωγών μας. Ιδανικά, πάλι, αυτά θα έπρεπε να χρηματοδοτούνται ή να συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι όποιες περικοπές γίνονται σήμερα, τουλάχιστον να μην γίνονται σε αυτούς τους τομείς. Τα καλά νέα είναι ότι η Ελλάδα έχει, σύμφωνα με σοβαρούς ξένους μελετητές, μεγάλες δυνατότητες για να αναπτύξει το εθνικό κεφάλαιό της στους τομείς της γνώσης και των υποδομών που της λείπουν για να αναπτύξει τις νέες βιομηχανίες που τις χρειάζονται. Αυτή την αποστολή έχει, παραδείγματος χάρη, το Irish Industrial Development Agency. Ίσως γι' αυτό και η Ιρλανδία ήδη έχει πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της και σε λίγο καιρό θα μπορεί και να ξαναβγεί στις αγορές για να δανειστεί. Ας ελπίσουμε ότι τώρα που όλη η Ευρώπη μιλάει για την ανάγκη να φύγουμε από την μονόπλευρη λιτότητα με μέτρα υπέρ της ανάπτυξης, όπως φάνηκε ξεκάθαρα στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου, τα μέτρα αυτά θα στραφούν και προς τις κατευθύνσεις που μόλις ανέφερα, χάρη της διαφοροποίησης της εξαγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. Αναγνωρίζοντας λοιπόν τη σημασία πρώτον της αύξησης των εξαγωγών, δεύτερον της διαφοροποίησεώς τους με την ανάδειξη και προώθηση προϊόντων πιο προηγμένης μορφής και τρίτον της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, κυρίως εν προκειμένου ως φορέων μεταφοράς νέας τεχνολογίας, στο έργο της ανάταξης της οικονομίας, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εδώ και καιρό εντάξει την οικονομική διπλωματία στο δυναμικό των στόχων της, στόχων του, και καταβάλει στοχευμένες προσπάθειες στήριξης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Θα σας έλεγα και μερικά λόγια για το πώς είμαστε οργανωμένοι και πώς εργαζόμαστε, αλλά επειδή προηγήθηκαν άλλοι ομιλητές, οι οποίοι τα πάνε καλύτερα από μένα, θα κλείσω τώρα εδώ πέρα, με το συμπέρασμα, δηλαδή με ανακεφαλαιώνοντας, λέγοντας ότι στους σημερινούς δύσκολους καιρούς που η εικόνα αλλά και η αυτοπεποίθηση της χώρας έχει πληγωθεί τόσο βαθιά, η καλύτερη στρατηγική για την αντιμετώπιση της κατάστασης δεν είναι άλλη από την βελτίωση των οικονομικών επιδόσεών μας. Είναι η μόνη γλώσσα που πραγματικά καταλαβαίνουν η διεθνής κοινότητα και οι διεθνείς αγορές. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο, αλλά έχουμε και δρόμο μπροστά μας. Για παράδειγμα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που σας είπα, το οποίο βαίνει μειούμενο, θα πρέπει να κλείσει τελείως τα επόμενα χρόνια, αφού μόνο έτσι θα σταματήσει να συσσωρεύεται το εξωτερικό χρέος. Εδώ έχουμε διανύσει, από ό,τι φαίνεται, λίγο λιγότερο ή ακόμα και τον μισό δρόμο. Βλέπετε λοιπόν γιατί για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα η προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Αποτελεί δε οριζόντια προτεραιότητα για όλα τα στελέχη, εντός και εκτός Ελλάδος, αφού η επίτευξή της είναι στενά συνυφασμένη με αυτή καθεαυτή την επιβίωση της χώρας μας. Σας ευχαριστώ και εύχομαι επιτυχία στις εργασίες σας.